Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά σε όλους. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που παρευρίσκομαι σε αυτή τη συνεδρία. Ευχαριστώ το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας για την πρόσκληση. Θα παρουσιάσω δεδομένα για το πώς επιβαρύνονται και οι καρδιοπαθείς αλλά και άλλες κατηγορίες ασθενών από την κολλική μαρμαριγή. Όσον αφορά την επιδημιολογία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα καρδιαγγειακά αποτελούν πρώτη αιτία θανάτου. Αυτά είναι τα επικαιροποιημένα στατιστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βλέπει κανείς ότι μπροστά και από τον καρκίνο και από τις νόσους του αναπνευστικού και από τα τροχαία και από το Αλτσχάιμερ είναι η νόση του καρδιαγγειακού. Και σε αυτή τη συνολική θνησιμότητα των νόσων του καρδιαγγειακού, η κολπική μαρμαργή έχει συμμετοχή. Εάν δει κανείς τη διασπορά του επιπολασμού της κολπικής μαρμαργής παγκόσμια, θα παρατηρήσει ότι περισσότερο φαίνεται ότι συνδέεται με το δυτικό τρόπο ζωής. Είναι το στρες, είναι οι εντάσεις, είναι ο ανταγωνισμός, είναι οι συνθήκες όπου πιέζουν και φαίνεται ότι είναι πυροδότες στον πληθυσμό. Εν γέννη θα έλεγε κανείς ότι για χώρες όπως η δική μας αλλά και χώρες Νοτίου και Βορείου Ευρώπης ο επιπολασμός κολπικής μαρμαργής κυμαίνεται στο 2%. Βέβαια, όσο φεύγουμε από την ηλικία των 70 και προς τα επάνω, ο επιπολασμός αυξάνει. Οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην επίδραση κολπικής μαρμαργής στη θνησιμότητα, στα υγειακά κεφαλικά, στην καρδιακή ανεπάρκεια, στις συνοσιακές διαταραχές, στην κατάθλιψη, στην επηρεασμένη ποιότητα της ζωής και στις συχνές νοσηλίες. Θα δούμε αυτά τα στοιχεία, αυτές τις κατηγορίες και κάποιες ακόμα κατηγορίες όπου ασθενείς μπορεί να επιβαρύνονται. Όσον αφορά τη θνησιμότητα, ήδη από παλιά, από υπομελέτη της μελέτης Framingham, ήταν γνωστό ότι εάν έχεις κολπική μαρμαργή και είσαι άντρας, τότε το odds ratio, ο σχετικός λόγος πιθανοτήτων για να πεθάνεις, είναι 1,5. Αντίθετα, οι γυναίκες είχαν ακόμα μεγαλύτερη πιθανότητα, 1,9. Αυτές οι παρατηρήσεις επιβεβαιώθηκαν από τεράστιες μελέτες όπως αυτό εδώ το Σουηδικό Ρέτζιστρι με 272.000 ασθενείς σε κολπική μαρμαργή που συνεκρίθησαν με 544.000 σε φλεβοκομικό ρυθμό. Αντίστοιχα, επίπεδα κινδύνου για θνησιμότητα επιβεβαιώνονται και εδώ. Όσον αφορά το αγκιακό εγκεφαλικό, πάλι τα επικαιροποιημένα στατιστικά από τις ΗΠΑ δίνουν για την τριετία 2015-2018 7.600.000 περιστατικά. Στην τριετία, ο επιπολασμός είναι 2,7%. Είναι τεράστια νούμερα και αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος της βλάβης της υγείας που συνεπιφέρει ένα αγκιακό εγκεφαλικό, αναλογίζεται ακριβώς τι σημαίνει. Και στο πεδίο των εγκεφαλικών, εάν σύμφωνα με την παλαιά μελέτη, υπομελέτη της Framingham, εάν έχεις κολπική μαρμαργή, τότε περίπου πενταπλασιάζεται η πιθανότητα να υποστείς ένα αγκιακό εγκεφαλικό. Βέβαια, αυτή η μελέτη ήταν παλαιά. Στην πορεία έχουν αλλάξει και οι διαγνωστικές και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις και αυτή η μεταανάλυση από το 2016, αν θυμάμαι, μας λέει ότι ο σχετικός κίνδυνος επικολπικής μαρμαργής για αγκιακό εγκεφαλικό είναι στο 2,4. Φαίνεται όμως ότι και ο υποτύπος της κολπικής μαρμαργής παίζει ρόλο. Εδώ αυτή η μεταανάλυση συγκρίνει μη παροξυσμική, δηλαδή κολπική μαρμαργή η οποία διαρκεί μεγαλύτερο χρόνο, με παροξυσμική κολπική μαρμαργή, μπορεί να είναι στιγμία ή βραχίδια, και βλέπει ότι η μη παροξυσμική κολπική μαρμαργή δίνει hazard ratio 1,3 και αγκιακό εγκεφαλικό εν συγκρίση με την παροξυσμική. Όμως υπάρχει και η οντότητα αυτού που λέμε σιωπηλή κολπική μαρμαργή, η υποκλινική,
όπου εύστοχα σε αυτό το οποίο έπαιρναν από τους κυρίους Δηλαβέρη και Κέννεντι, επισημαίνεται ότι παρότι αυτή η οντότητα μπορεί να μην συνυπολογίζεται στον επιπολασμό που προσμετράται στην κοινωνία, εντούτοις, στην κοινότητα, εντούτοις, η σιωπηλή κορυπτική Μαρμαρική επίσης συνδιαμορφώνει και την οσιρότητα και τη θνητότητα και τις εισαγωγές. Αυτή η μεταανάλυση αφορά ασθενείς με κρυπτογενή αγκιακό εγκεφαλικό, οι οποίοι έλαβαν ILR, εμφυτεύσιμο καταγραφέα, και μπορεί κανείς να δει ότι σε κάποιες από τις μελέτες σχεδόν 1 στους 4, σε άλλες 1 στους 3, ταυτοποιείται ενώ έχει υποστεί κρυπτογενή αγκιακό εγκεφαλικό με κολπική μαρμαριγή. Όσον αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια, ήδη από παλαιότερες μελέτες όπως αυτή της Καρβεδιλόλης, δείχθηκε ότι η New Onset Atrial Fibrillation, η πρωτοδιαγνωστήσα, πρωτοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαρική, σε σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο για θνησιμότητα 1,9 στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτή η οντότητα της πρωτοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρικής τη βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας, είτε αφορά στεφανία σύνδρομα, είτε αφορά εξέλιξη ασθενών με μυοκαρδιοπάθεια, όπως διατροπική μυοκαρδιοπάθεια, είτε αφορά άλλες καταστάσεις και φαίνεται ότι αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα. Και επίσης και στον ευνίδιο καρδιακό θάνατο, η πρωτοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαργία αποτελεί παράγοντα κινδύνου. Αυτή εδώ η δημοσίευση δείχνει οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται με αποσταθεροποιημένη καρδιακή ανεπάρκεια προς σταθεροποίηση. Η υποκατηγορία όπου θα εμφανίσει πρωτοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαριγή έχει υψηλότερο ποσοστό ενδονοσοκομιακής θνησιμότητας εν συγκρίση με την ομάδα όπου είχε από προηγούμενα καταγραμμένη κολπική μαρμαριγή ή εν συγκρίση με την ομάδα όπου ήταν σε φλεβοκομικό ρυθμό. Αυτές οι δύο οντότητες, η κολπική μαρμαριγή και η καρδιακή ανεπάρκεια, αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοεμπλέκονται και θα έλεγε κανείς ότι όσο χειροτερεύει η μία, οθεί την άλλη προς επιδείνωση. Είναι πολλαπλοί μηχανισμοί, είναι οι υψηλές καρδιακές συχνότητες, η τάχυμη καρδιοπάθεια, η διάταση των κόλπων, η ανεπάρκεια από την τροειδή βαλβίδα, η νευροεντοκρινική διέγερση και η διέγερση του συμπαθητικού, όπου συνδέει αυτές τις δύο οντότητες. Οι δύο πίνακες παρουσιάζουν μεταανάλυση τυχεοποιημένων μελετών αλλά και μελετών παρατήρησης με ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι ένα ποσοστό εξ αυτών είχαν κολπική μαρμαργή και παρατηρεί κανείς τα ποσοστά θανάτων είναι συντριπτικά αυξημένα στις υποομάδες με κολπική μαρμαργή, στην πλειονότητα των μελετών. Όμως, δεν είναι μόνο η επίδραση γενικά στην καρδιακή ανεπάρκεια, όπως μας λέει αυτό το μεγάλο συλλογικό registry με 41.000 ασθενείς, η κολπική μαρμαργή έχει επίδραση και στους υποτύπους καρδιακής ανεπάρκειας. Εάν έχεις κολπική μαρμαργή, τότε αυξάνει ο κίνδυνος για θνησιμότητα, είτε έχεις διατηρημένο, είτε έχεις μέσα διατηρημένο, είτε έχεις ελαττωμένο πλάσμα. Και αντίστοιχες παρατηρήσεις επιβεβαιώνονται και από μεγάλη μελέτη από την Κορέα με 5.500 ασθενείς, όπου στα πολυπαραδικά μοντέλα ανάλυσης η παρουσία κολπικής μαρμαργής δίνει σχετικό κίνδυνο, hazard ratio 1,5 για την υποκατηγορία με διατριμμένο πλάσμα και 1,04 για την υποκατηγορία με μέσο διατριμμένο πλάσμα. Όσον αφορά τα οξέα στεφανία σύνδρομα, η μελέτη Άριαν με περίπου 40.000 ασθενείς και δεκαετή παρακολούθηση υπήρχε ένα ποσοστό 7,3% εξ αυτών των ασθενών σε κολπική μαρμαργή, εκ των οποίων το 55% είχε πρωτοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαργή. Φαίνεται ότι η ενδονοσοκομιακή θνητότητα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη σε αυτή την υποκατηγορία, 14% της πρωτοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαργής, εν συγκρίση με την υποκατηγορία όπου προϋπήρχε κολπική μαρμαργή και εν συγκρίση με την ομάδα όπου ήταν σε φλεβοκομικό ρυθμό.
για τα οξέα στεφανία σύνδρομα, η New Onset Atrial Fibrillation δίνει hazard ratio 1,7 για θνησιμότητα. Φαίνεται όμως ότι όλοι οι τύποι της κολπικής μαρμαριγής στη διάρκεια όπου διατρέχει ένα έμφραγμα επηρεάζουν την επιβίωση, την πρόγνωση και αξίζει να δει κανείς αυτή την παρατήρηση. Οι ανοσηλευόμενους με έμφραγμα, όταν ταυτοποιείται πρωτοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαριγή και αυτή ανατάσσεται στην νοσηλεία και ο ασθενής παίρνει εξιτήριο, ενώ παίρνει εξιτήριο βρίσκεται σε φλεβόκομβο, ο σταθμισμένος κίνδυνος είναι 1,4. Εάν όμως το εξιτήριο εξέλθει υπόκολπική μαρμαριγή, τότε ο κίνδυνος ανεβαίνει στο 2,4. Ως προς τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο, η μελέτη Χαρίσμα από το Χουικούρι αποτέλεσε μελέτη για διαστρωμάτωση κινδύνου μεταφραγματικών ασθενών και κάποιοι εξ αυτών είχαν λάβει και εμφυτεύσιμο ALR. Όταν στο εμφυτεύσιμο ALR ταυτοποιήθηκε η κολπική μαρμαργή, αυτή η κατηγορία ασθενών είχε σχετικό κίνδυνο 2,9 για κοιλιακή ταχυκαρδία και κοιλιακή μαρμαργή. Και όσον αφορά ανάλυση δεδομένων από ασθενείς που είχαν ηλεκτρική θύελλα, παρότι στα πολυπαραδικά μοντέλα ανάλυσης η παρουσία κολπικής μαρμαργής δεν ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης της ολικής θνησιμότητας, εντούτοις ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης για τις επανοσηλίες. Όσον αφορά ασθενείς οι οποίοι έχουν αμφικυλιακό βηματοδότη απνιδωτή, η εμφάνιση κολπικής μαρμαριγής σηματοδοτεί αυξημένη θνησιμότητα, αυξημένο ρυθμό κατάλληλων σοκ, αλλά και αυξημένο ρυθμό μη κατάλληλων inappropriate shocks. Στις μυοκαρδιοπάθειες, αυτή η μελέτη από την Ταργέστη μας λέει ότι αν έχεις διατατική μυοκαρδιοπάθεια και στην πορεία εμφανιστεί πρωτοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαριγή, τότε ο κίνδυνος για ορική θνησιμότητα αυξάνει στο 3,6. Και όσον αφορά τους ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, αυτή η μετανάλυση με σωρία από μελέτες καταρχήν ταυτοποιεί ένα ποσοστό περί το 22% εξ αυτών των ασθενών με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια να βρίσκονται σε κολπική μαρμαριγή και εν συνεχεία προσδιορίζει ότι επί παρουσίας κολπικής μαρμαριγής σε υπερτροφικούς ασθενείς, ο κίνδυνος τρομοεμβολής ανεβαίνει στο 6,9, ο κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας ανεβαίνει στο 2,8 και η ολική θνησιμότητα επίσης ανεβαίνει. Ως προς τη βαλβιδική νόσο, υπάρχουν δεδομένα από αυτή τη μελέτη όπου εξέτασε ασθενείς με μετρίου προσηματικού βαθμού ανεπάρκεια της μητροειδούς και στη διάρκεια του follow-up διαπιστώθηκε ότι όταν εμφανιζόταν κολπική μαρμαριγή, παροξυμική κολπική μαρμαριγή, τότε στην πολυπαρατική ανάλυση ο κίνδυνος ανέβαινε στο 6,1 για σοβαρά endpoints όπως ήταν καρδιακός θάνατος και επανεισαγωγή λόγω επιδείνωσης καρδιακής ανεπάρκειας. Και τους ασθενείς οι οποίοι κάνουν ΤΑΒΗ, υπάρχει μια γαλλική μελέτη όπου μας λέει ότι η New Onset Atrial Fibrillation πάλι δίνει hazard ratio 2,1 στην πολυπαρατική ανάλυση για αθρηστική θνησιμότητα. Και υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες έχουν συσχετίσει την παρουσία κολπικής μαρμαριγής με γνωσιακές διαταραχές στην εξέλιξή της και με νόσο του Alzheimer. Με μηχανισμούς που προτείνονται αγκιακά, υποκλινικά, μικραγκιακά έμφρακτα, μικροαιμορραγίες και υποάρτευση των εγκέφαλων. Όσον αφορά τους ασθενείς οι οποίοι έχουν νεφρική δυσλειτουργία, πάλι και σε αυτούς τους ασθενείς η παρουσία κολπικής μαρμαριγής σηματοδοτεί ένα σχετικό κίνδυνο 1,6 για σοβαρά καταληκτικά συμβάματα. Και τελειώνουμε τη μελέτη EastAFNET, η οποία κατόρθωσε να δείξει σε 2.789 ασθενείς οι οποίοι είχαν πρόσφατη κολπική μαρμαργή και οι οποίοι τυχιοποιήθηκαν σε πολύ πρώιμο early rhythm control εν συγκρίση με την υπομάδα της συνήθους θεραπείας,
Κατόρθωσε να δείξει λοιπόν ότι αυτή η ομάδα η οποία έλαβε είτε αντιαρρυθμική είτε διαμπλέσιον θεραπεία για επιστροφή όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε ρυθμό, είχε πολύ μικρότερο ποσοστό από σκληρά primary outcomes, από θάνατο, αγκιακό, εγκεφαλικό ή επανοσυλίες, και φαίνεται ότι το όφελος από το early rhythm control ήταν τουλάχιστον 21% σε αυτή τη μελέτη όπου εφαρμόστηκε. Και θα έλεγα ότι εάν θέλουμε οι ασθενείς μας να ζουν περισσότερο χωρίς αγκιακά, εγκεφαλικά, σε καλή κατάσταση, τότε θα πρέπει, τα στοιχεία δείχνουν ότι θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να έχουμε το συντομότερο δυνατό επιστροφή σε φλεβοκομικό ρυθμό και διατήρηση του φλεβοκομικού ρυθμού. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Πέτρο. Πολύ καλή ανασκόπηση. Just to the point και πολύ σαφής. Εκείνο που γεννάται σαν ερώτημα, μιλάμε για κολποπάθεια, μιλάμε για μέγεθος αριστερού κόλπου, μιλάμε για καρδιακή ανεπάρκεια, μιλάμε για τάχυ μυοκαρδιοπάθεια. Γίνεται σοβαρή συζήτηση για ίνωση των κόλπων. Ξέρουμε ότι δειλά-δειλά αναδύονται δραστικά μέσα θεραπείας επεμβατικής, ακόμη και σε προχωρημένα στάδια καρδιακής ανεπάρκειας. Υπάρχουν δείκτες που να καταλαβαίνουμε παθοφυσιολογικά ποιοι είναι αυτοί που οδηγούν στη χειρότερη πρόγνωση. Ένας νεαρός χωρίς συνοσηρότητες, χωρίς διεύρυνση του αριστερού κόλπου, χωρίς ίνωση στον κόλπο, πρέπει να αποτρέψουμε την επανεμφάνιση κολπικής μαρμαργής ή it doesn't matter? Ό,τι εμφανίζεται πάνω σε ένα υπόστρωμα. Καταρχήν έχουμε το ανατομικό υπόστρωμα. Νομίζω ότι ένα υπέρηχο δίνει πληροφορία. Το να μετρήσει κανείς τη διάμετρο του αριστερού κόλπου, το να μετρήσει τους όγκους του αριστερού κόλπου, είναι πράγματα που προσφέρουν πληροφορία. Είναι άλλος ο ασθενής που έχει μία διάμετρο 38 μιλιμέτρα και είναι άλλος ο ασθενής που έχει μία διάμετρο 44 μιλιμέτρα και ίσως και μία μετρίου βαθμού ανεπάρκεια στη μητροειδή βαλβίδα. Απεικονιστικά υπάρχουν δείκτες όπου προσδιορίζουν την ίνωση. Δεν είναι εύκολο να έχουμε πρόσβαση σε καθημερινή κλινική πράξη για να κάνουμε διαστρωμάτωση κινδύνου εξέλιξης προς κολπική μαρμαργή με μαγνητικές ή τέτοιες προηγμένες απεικονιστικές μεθόδους. Αλλά τουλάχιστον ακόμη και στο ιατρείο, το να έχουμε εικόνα του μεγέθους του κόλπου και του υποστρώματος του λειτουργικού, νομίζω προσφέρει πληροφορία. Θα έλεγα ότι πρέπει να εξατομικεύουμε, να λαμβάνουμε υπόψη τα κλινικά συμπτώματα του αρρώστου. Έχει σημασία το παρατεταμένο monitoring, ακόμα και 72 ώρες holter μπορεί να πιθανώς να προσφέρει βοήθεια, ακόμα περισσότερο οι σύγχρονες τεχνολογίες, και από εκεί και πέρα θέλει τεκμηρίωση. Ήταν η προηγούμενη συζήτηση, το προηγούμενο session. Δεν μπορώ να ξεχάσω πριν το Πάσχα έναν ιερέα ο οποίος μου έκανε ένα τηλέφωνο, βρέθηκε με υπαραχνοδή αιμορραγία στο κρατικό της Νίκαιας. Αυτός ο άνθρωπος πριν από 2 χρόνια έλεγε «Έχω παλμούς, κολπική μαρμαργή». Ευτυχώς βρέθηκε μία AVNRT και δεν ετέθη αντιπυκτική αγωγή. Νομίζω ότι θέλει προσοχή, θέλει τεκμηρίωση. Υπάρχουν περιστατικά που μπορεί να χρειαστεί να είμαστε πιο επιθετικοί στην αντιπυκτική αγωγή, αλλά όπως είπε ο κ. Δηλαβέρης, προέχει τεκμηρίωση το φιλίνι μιβλάπτη. Αυτό είναι πολύ σοφό στο τελευταίο, φελέιν μιβλάπτη. Και πολλές φορές με τα φάρμακα που έχουμε χρησιμοποιήσει για πολλούς ασθενείς, διαφορετικούς λόγους, έχουμε κάνει ζημιά. Θέλει ο κύριος Ανδρικόπουλος να προσθέσει κάτι?
Εγώ ήθελα να διευκρινίσουμε την πολύ στοχοθετημένη ερώτησή σου, Κώστα, προς τον ομιλητή, τον κύριο Αρσένο, που μας πρόσφερε άλλη μια φορά μια πολύ καλή ανασκόπηση της γνώσης πάνω στο θέμα. Τελικά ο κλινικός γιατρός αναρωτιέται αυτό το παιδί που περιέγραψε ο κύριος Γκατζούλης ή ένας νέος άνθρωπος που έχει κολπική μαρμαργή και τίποτε άλλο, όλα τα άλλα είναι φυσιολογικά, πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση που νομίζω σήμερα είναι λάθος στο μυαλό του μέσου γιατρού. Πρέπει να ασχοληθεί με μεγάλη προσοχή με την εξάλληψη της μαρμαργής ή τελικά η κολπική μαρμαργή θα επιβαρύνει μόνο την ποιότητα ζωής του. Ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν έχει τίποτα κατά συνθήκη νέος, πρέπει να πολεμήσει τη μαρμαργή του ή να βασιστεί στο γεγονός ότι δεν θα του επιδεινώσει την πρόγνωση. Πιστεύουμε την AFNET σε όλες τις πτυχές της ή χρειαζόμαστε και άλλα δεδομένα, κύριε Αρσένο? Νομίζω ότι... Τι ωραία ερώτηση. Να την εμπλουτίσω μισό λεπτό, Πέτρο, πριν απαντήσεις. Στην AFNET, Γιώργο, η πλειονότητα της διατήρησης φλεβοκομβικού ρυθμού σε πρωτοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαργή λιγότερο ηλικιωμένων από την AFIRM αρρώστων έγινε με αντιαριθμικά φάρμακα σε μια περιορισμένη διάρκεια παρακολούθησης. Ένα 15 με 20% χρειάστηκε να παρέμβει επεμβατικά. 9%. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, συγγνώμη Γιώργο, ενισχύεται ακόμη περισσότερο η ομιλία του Πέτρου και θέλω να απαντήσει πώς θα διαστρωμάτωνε τον κίνδυνο όχι μόνο στον νεαρό ασθενή, για να τον στείλει σε ριζική αντιμετώπιση με επεμβατική μέθοδο αντιμετώπισης. Υπάρχουν tools. Μπορούμε να στηριχθούμε σε κάτι. Καταρχήν, εφόσον είναι καταγεγραμμένοι, δεν υπάρχει και δεν έχουμε αμφιβολία από εκεί και μετά. Νομίζω ότι στην ουσία του ερωτήματος του κυρίου Αντρικόπουλου πρέπει να είμαστε πεντακάθαροι και είμαι πεντακάθαρος. Πρέπει να κυνηγάμε την αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού όσο το δυνατόν νωρίτερα. Να αποφύγουμε αυτούς τους φαύλους κύκλους και να υποστηρίξουμε τον άρρωστο στη διατήρηση του ρυθμού. Και με τα γενικότερα μέσα, την αποφυγή όλων των παραγόντων που επιβαρύνουν και φαρμακευτικά και δια του ablation. Μακροχρόνια ο άρρωστος θα είναι ωφελημένος. Νομίζω είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με την ιδέα ότι θεραπεύουμε χοληστερίνη σήμερα για να αποφύγουμε εμφράγματα μετά από 20 χρόνια και είναι ακριβώς η ίδια προοπτική που αφορά και την κολπική μαρμαργή. Ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς το σύνολο των επιδράσεων που επιφέρει, που και για μένα τα είδα στην βιβλιογραφία και είναι συντριπτικά, πρέπει να είμαστε τελείως ξεκάθαροι. Τώρα, εργαλεία για να στείλεις έναν άρρωστο, καταρχήν είναι άλλο το να έχει ένα επεισόδιο κάθε 3 χρόνια και άλλο το να έχει ένα επεισόδιο ανά 6 μήνες. Θα έλεγα λοιπόν η συχνότητα εμφάνισης είναι ένα κριτήριο. Το μέγεθος του κόλπου, το υπόστρωμα, εάν δείχνουν προδιάθεση προς εξέλιξη, και αυτό είναι ένα δεύτερο κριτήριο. Η επιθυμία του ίδιου του ασθενή, αφού του εξηγήσουμε, αφού είμαστε πεπισμένοι οι ίδιοι και του εξηγήσουμε για το μακροχρόνιο όφελος, και αυτό νομίζω έχει θέση. Πιο ειδικά ειδικές μέθοδοι για να διαστρωματώσεις έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία το εύρος του ΠΕ, η διασπορά του ΠΕ, τα όψιμα δυναμικά στο ΠΕ, τα οποία αρχίζουν να επηρεάζονται όταν ήδη έχει επηρεαστεί ανατομικά και ηλεκτρικά ο ίδιος ο κόλπος. Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Ευχαριστώ.